Φόφη, πολύ κακό για το τίποτα. Ξανά, δηλαδή, έχουμε νέο αρχηγό τον παλιό. Ναι, έχουμε ίδιο αρχηγό τέλος πάντων. Έχουμε ίδιο αρχηγό. Για το Πασόκ μιλάμε τώρα, ναι. Εκλέχθηκε πάλι ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση που έδωσε, η δεύτερη που κέρδισε. Έτσι, γιατί ξεκίνησε αυτή την καριέρα στην κορυφή διεκδικώντας την ηγεσία από το 2017, όταν έχασε την πρώτη φορά την γεννηματά. Ναι. Το 2021 εκλέχθηκε, όπως και χθες, με μια καθαρή νίκη. Το ποσοστό είναι καθαρότατο. Να τα λέμε αυτά. Και είναι 60%, έτσι, 59,92, ναι. Εντάξει, 60%, 60-40 το σκορ με τον κύριο Δούκα, ο οποίος άντεξε σε ένα σημαντικό ποσοστό, παρότι όλα τα προγνωστικά έλεγαν ευρύτατη νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάθε περιφέρεια. Το γεγονός ότι η μόνη περιφέρεια που έκοψε πρώτος τον Ήπειρο ο κύριος Δούκας είναι μόνο η περιφέρεια Ηπείρου. Είχε καλές επιδόσεις στο Νότιο Αιγαίο. Και χωρίς εκεί να έχει στρατηγούς. Με μία μονάδα πήρε και την χωρίς Ηπείρο. Στρατηγούς. Χωρίς στρατηγούς όπως σε άλλες περιφέρειες. Δεν είχε στρατηγούς, αλλά μάλλον είχε ουδέτερους από την πλευρά Ανδρουλάκη για να φτάσει σε αυτό το ποσοστό. Οι οποίοι δεν κινήθηκαν όπως άλλες φορές υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε. Είχε ένα ποσοστό του τύπου 82, κάτι στην Κρήτη, δηλαδή αύξησε το ποσοστό του σε σχέση με το 2021. Εκεί υπήρξε στην πραγματικότητα εκλογική κατάρρευση του συστήματος Δούκα. Και αυτό φάνηκε και από τον πρώτο γύρο, όπου και οι άλλοι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν ιδιαίτερες επιδόσεις. Είναι ποσοστά Τσαουσέσκου, λένε. Λοιπόν, αλλά η Κρήτη δεν υπάρχει. Και το ψυχολογικό φράγμα των 200.000 οι οποίοι προσήλθαν στην κάλπη. Ήταν και αυτό ένα στοίχημα πάρα για τη δεύτερη σημαντικό Κυριακή. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Πήγε 200 για να είναι καθαρή η νίκη. 200 αν ήταν πολύ χαμηλότερη, Βαγγέλη, ένα ερώτημα και θέλω να σχολιάσει. Όλα καλά, όλα ωραία. Να πάμε λίγο στον ετοιμένο, στον κύριο Δούκα. Mm-hmm. Απέτυχε για ακόμα μία φορά να κερδίσει τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. Και μιλάμε για την Αθήνα. Εγώ θέλω πριν πάω σε αυτό που με ρωτάς, να κάνω το εξής σχόλιο, αν ναι επιτρέπετε. Ότι το χθεσινό αποτέλεσμα κατέδειξε το εξής. Ή ήταν ανώριμο το αίτημα για αλλαγή ηγεσίας, mm-hmm, όπως αποτυπώθηκε το βράδυ των ευρωεκλογών. Γιατί οι κάλπες της Ευρώπης δεν έχουν την ίδια αξία με τις εθνικές κάλπες. Ωστόσο όμως υπάρχει ένα αποτύπωμα του κόσμου, ναι, καλός ή κακός. Έτσι. Άρα λοιπόν ή ήταν ανώριμο το αίτημα και φάνηκε γιατί εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ή υπήρχε μεγάλη υπεροχή στο μηχανισμό του κυρίου Ανδρουλάκη έναντι των άλλων, ναι, υποψηφίων. Θέλω να σημειώσω όμως ότι από τις χθεσινές εκλογές το ΠΑΣΟΚ βγήκε κερδισμένο. Γιατί άλλαξε η ανθρωπογεωγραφία πια του ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη μοναδικότατη ευκαιρία, εάν θέλει, να χτυπήσει, σε εισαγωγικά η φράση μου, εισάξια τον κύριο Μητσοτάκη, mm-hmm, στις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, θα πρέπει να ανοίξει το ΠΑΣΟΚ, να αγκαλιάσει όλους ανεξαιρέτως, να δώσει ρόλους σε όλους, ακόμα και στους επικριτές. Το είπε και προεκλογικά αυτό ο κ. Ανδρουλάκης. Απλά μένει να φανεί. Να σε ρωτήσω το εξής. Άκουγα τον κύριο Γλαβίνα. Ορίστε. Που έλεγε τι ο κύριος Γλαβίνας, ναι, που είναι πολύ κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη. Έλεγε λοιπόν ο κύριος Γλαβίνας ότι εφόσον και πάλι εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, σημαίνει ότι η πολιτική που έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια και έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ στο ποσοστό που το έχει φέρει, δείχνει ότι είναι μια σωστή πολιτική. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, με συγχωρείς πάρα πολύ. Το επιχείρημα του κυρίου Γλαβίνα, ναι, σου μεταφέρει. Ωραία, να το ακούσουμε. Που είναι το πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά όμως, όταν βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει. Έχει καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαλυθεί. Ναι. Έτσι, στα εξών συνετέθη. Και από την άλλη, να υπάρχουν και προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς ή τουλάχιστον όσο θα ήθελαν οι πολίτες από την κυβέρνηση, τότε δεν προσλαμβάνει τα αναμενόμενα το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Μισό λεπτό. Δεν φαίνεται να εισπράττει όλο αυτό το προηγούμενο. Στην περίπτωση του κύριου Δούκα. Ο κύριος Δούκας είχε πει ότι είμαστε ανοιχτοί και στις συνεργασίες. Ήδη συνεργάζεται στο Δήμο με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Ανταρσία και με άλλους οι οποίοι βρίσκονται πιο αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν αυτή τη γραμμή την είχε ο κύριος Δούκας εκφράσει. Όμως δεν εκφράζει το σύνολο των Αθηναίων που δεν πήγανε οι Αθηναίοι του ΠΑΣΟΚ να το στηρίξουν. Ο κύριος Δούκας πληρώνει το γεγονός ότι πολύ νωρίς ήθελε να ανέλθει την πυραμίδα του ΠΑΣΟΚ
έχοντας στην ίδια μας χάλη δύο καρπούζια. Ναι. Το έλεγες από την αρχή αυτό, το έλεγες. Ότι δύο μασχάλες, δύο καρπούζια. Συμφωνούμε. Αλλά όταν όμως έχεις ένα μεγάλο μαγαζί όπως είναι ο Δήμος Αθήνας και κατά γενική ομολογία υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα των δημοτών της πόλης, της πρωτεύουσας της χώρας, έτσι, οι πολίτες προέταξαν αυτό. Ναι. Και δεύτερον, το γεγονός ότι διεκδίκησε την ηγεσία πάρα πολύ νωρίς. Νωρίς. Φόφη, η δική σου εκτίμηση ποια είναι, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα διαβάσει το αποτέλεσμα ως επιτυχημένη πολιτική μέχρι σήμερα ή έχει πάρει το μήνυμα ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και να αξιοποιήσει και άλλα στελέχη του κόμματος, κάτι το οποίο ζητάει πολλοί κόσμος όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Mm-hmm. Ο κύριος Ανδρουλάκης... Και τους συνυποψηφίους θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή τον κύριο Γερουλάνο και την κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μία δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι άπειρες ευκαιρίες, όπως είπε ο κύριος Σιμίτης, και νομίζω αυτό το έχει κατανοήσει σε έναν βαθμό. Αν κρίνουμε, ειδικά από την χθεσινή βραδινή ομιλία του έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη, βλέπουμε ότι αυτό που κυριαρχεί είναι ένα ενωτικό κλίμα και ένα άνοιγμα καταρχάς στους συνυποψήφιους και στα άλλα στελέχη. Στον κύριο Γερουλάνο και στην κυρία Διαμαντοπούλου ήταν ένα άνοιγμα πολύ ανοιχτό. Βέβαια. Πρέπει βεβαίως να επισημάνω το εξής, ότι ενώ προσήλθε στη Χαριλάου Τρικούπη από το γραφείο του, το πολιτικό του γραφείο στην Υποκράτους, με τους στενούς του συνεργάτες, τους ανθρώπους που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο για την επανεκλογή του, όπως ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας, ο κύριος Δουδονής, ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Λέω μερικά πρόσωπα από αυτούς τους οποίους το αξιοποιεί στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν είχε δίπλα του στα επινίκια σε αυτή τη γιορτή του Πασόκ χθες το βράδυ τους συνυποψήφιους. Θα έπρεπε λογικά δεν τους κάλεσε. Από την πρώτη εγώ αν ήμουν κύριος Δούκας για παράδειγμα θα πήγαινα εκεί. Δεν θα έμεινα στο γραφείο του. Δίπλα είναι Χαριλάου Τρικούπη 18. Δεν ρίχνω δηλαδή την ευθύνη για την εικόνα αυτή στον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Στο Πασόκ. Και όλοι οι άλλοι, αντί να βλέπουν από την τηλεόραση τα αποτελέσματα και να κάνουν δηλώσεις από την τηλεόραση, θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουν την εικόνα που καταγράφηκε και ενίσχυσε κατά την άποψή μου το Πασόκ την 3η του Σεπτέμβρη. Εκεί λοιπόν ήταν οι υποψήφοι τότε και οι 6 υποψήφοι και οι 2 πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί. Οι 3. Όπως λέει πολύ σωστά η Φόφη, αν ολοκλήρωσες να σου πω. Ότι θα ξαναπώ μετά. Οι αρχηγοί πρέπει να είναι μεγάθυμοι. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν, οι αρχηγοί πρέπει να είναι μεγάθυμοι, να αγκαλιάζουν τους πάντες. Να μην έχουν ούτε περιχαρακώσεις, να μην έχουν ούτε πλαίσια και όρια στα οποία εργάζονται. Ναι. Και είναι η μοναδική, επαναλαμβάνω, στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή στις εθνικές εκλογές, γιατί καταρχάς ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Με την έννοια ότι θα είναι υποψήφιος. Και αναλόγως με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ... Και αναλόγως με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε τι θα γίνει και εκεί. Και χθες ο κύριος... Τι να πεις τώρα, ο κύριος Κασελάκης τον πήρε τηλέφωνο για να το ευχηθεί και ρωτάει να του συγχαρητήρια. Πρωί. Από τους πρώτους. Ως τι τον πήρε, βέβαια. Μπράβο, θα σας πω γιατί. Κύριος Κασελάκης έχει τη δική του αγωνία ο άνθρωπος. Ναι. Θέλει να δείξει ότι είναι αρχηγός. Ναι. Ότι είναι πρόεδρος. Θέλετε να δούμε το βιντεάκι που ανήρθε σήμερα το πρωί, γιατί δεν το έχουμε δει πάρα πολύ. Για πάμε να το δούμε. Έτσι, όσον αφορά για τον κύριο Κασελάκη, μιλάμε για την επόμενη μέρα, για το συνέδριο, επιστροφή με social media. Πάνω με τι είπε. Η μειοψηφία των μελών ενός οργάνου απαγόρευσε στον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος να είναι εκ νέου υποψήφιος. Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία του τόπου και είναι ένα γεγονός σοκαριστικό στην ιστορία της αριστεράς. Όμως, το ανώτατο όργανο είναι το συνέδριο. Αυτό θα αποφασίσει για όλα. Η φωνή μας είναι το συνέδριο. Ξέρετε πια ότι μια χούφτα άνθρωποι είναι ικανοί για όλα. Εάν δουν ότι δεν καταφέρνουν να κερδίσουν το συνέδριο, θα το αναβάλουν και πάλι. Όμως και οι μηχανισμοί έχουν τα όρια τους. Και γι' αυτό σας ζητώ να γίνεται ένα μεγάλο κύμα δημοκρατίας, το οποίο θα σαρώσει όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Ξέρω ότι αισθάνεστε θλίψη, οργή, απογοήτευση, το ξέρω. Αλλά μετατρέψτε τα αυτά σε πείσμα, σε δύναμη, σε αγώνα. Σας ζητώ να μην φύγετε από τις οργανώσεις μελών. Σας ζητώ να γίνετε μια ασπίδα δημοκρατίας. Εάν είστε αριστεροί και προευτικοί πολίτες και δεν είστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήδη, να γραφτείτε άμεσα μέχρι τις 24 Οκτώβρη για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους. Να γεμίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με χιλιάδες «Είμαι εδώ». Θα ήταν εύκολη λύση η φυγή. Όμως
σας προσκαλώ στα δύσκολα. Να κερδίσουμε πίσω την αξιοπρέπεια της δημοκρατικής παράταξης. Δεν της αξίζει αυτός ο εξευτελισμός. Δεν αξίζει στους αγώνες των παππούδων μας για ελευθερία και δημοκρατία. Και δεν αξίζει στις ελπίδες των παιδιών μας για μια δίκαιη κοινωνία με ίσες ευκαιρίες. Η αριστερά αποκλείεται να αποκλείει. Η αριστερά επιβάλλεται να ανοίγεται στο αύριο. Άρα λοιπόν, πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας, στο συνέδριο. Η δημοκρατία αντεπιτίθεται. Ωραίο βίντεο, αλλά ο κύριος Κασελάκης θέλει να θυματοποιηθεί, θέλει να δείχνει ότι είναι το θύμα στην υπόθεση αυτό, για να κερδίζει τη συμπάθεια των φίλων, των μελών, των ψηφοφόρων, όσοι θέλουν να πάνε κτλ. Το θέμα είναι πρώτον αυτό που ρωτάτε, αν θα γίνει συνέδριο, έτσι αν πάρει αναβολή, γιατί λέγεται ότι μπορεί να πάρει αναβολή, και το δεύτερο είναι ότι το συνέδριο, τι θα κρίνει, θα κρίνει τις υποψηφιότητες ή θα μπουν στη διαδικασία επί της ουσίας αν θα είναι ο κύριος Κασελάκης ή αν θα ανατραπούν αυτό οι αποφάσεις επί του πρακτέου, οι 87 λένε, οι 87 λένε ότι το συνέδριο θα κάνει μόνο το εξής. Θα επικυρώσει τις υποψηφιότητες που θα γίνουν στις εκλογές. Ό,τι έκανε πέρσι, αν θυμόσαστε σε εκείνο το λιγόλεπτο των εισαγωγικών, δηλαδή τι κάνανε πέρσι, βγήκε η κυρία Χτσιόγλου, βγήκε ο κύριος Κασελάκης, έτσι, δηλαδή ήταν, είπαν την ομιλία τους και έφυγαν και τελείως το συνέδριο. Αυτά δεν είναι συνηθισμένα. Ο κύριος Κασελάκης θέλει τώρα το εξής, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει και να εκλεγεί συνέδρος, να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να είναι με το μέρος του στο συνέδριο αν γίνει, έτσι, ούτως ώστε να αποφασίσει το συνέδριο με την ψήφο τους των μελών, των νέων μελών, δηλαδή και των φίλων που θα γραφτούν, ότι ξέρετε κάτι, η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής δεν είναι σύνομη, είναι παράνομη, δεν είναι σωστή, άρα λοιπόν την ανακαλούμε. Και έτσι από την πίσω πόρτα να είναι υποψήφιος ξανά ο κύριος Κασελάκης. Αυτό επιχειρεί ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε βεβαίως για το κόμμα της αντιπολίτευσης. Μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα. Και έχουμε αυτή την εικόνα, την οποία είδαμε όλοι το Σάββατο, νομίζω, το περιμέναμε. Αλλά εγώ τώρα καταλαβαίνουμε και πώς κυβερνούσε τότε τη χώρα. Δεν περίμενα να πρέπει να έχουμε την αστυνομία να χωρίζει τους υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη με τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα για την οποία ντρέπονται και οι ίδιοι τα ιστορικά στελέχη. Ο κύριος Σκορίνης. Και υποστηρικτές του κόμματος. Ο κύριος Σκορίνης εχθές στην εκπομπή με τον Δημήτρη το πρωί μας είπε το εξής, ότι όποιος και να εκλεγεί, όποιος και να εκλεγεί πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ θα παραλάβει ένα πτώμα. Έτσι ακριβώς είπε ο κύριος Σκορίνης. Καλή άποψη έχει για το κόμμα του. Έχει παίξει ενεργό ρόλο επί πολλά έτη. Ο κύριος Κασελάκης δεν είναι αριστερός. Δεν είναι αριστερός, λέει ο κύριος Κασελάκης. Έτσι έλεγε. Και ο κύριος Ζαχαριάδης είπε, και νομίζω αυτό δείχνει το κλίμα των 87 και των άλλων, ότι ένας άνθρωπος που έρχεται να διαλύσει το κόμμα, πρέπει το κόμμα να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν εύκολα να λυθούν. Τώρα, είπαμε για το συνέδριο, έτσι. Το συνέδριο γίνεται με βάση τον προγραμματισμό για να επικυρώσει τις υποψηφιότητες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν γίνει στην ώρα του, δηλαδή στην προγραμματισμένη ώρα, θα τεθούν και άλλα ζητήματα. Βλέπουμε τον κύριο Κασελάκη αποφασισμένο να παίξει τα αρέστα του. Δηλαδή, τι λέει, εγώ δεν θέλω να κάνω άλλο κόμμα, θα μείνω εδώ, θα σας καταγγέλω ως αντιδημοκράτες, γιατί αυτό είστε και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα κύμα δημοκρατίας. Αυτά είπε τώρα με το βίντεο του. Αυτά λέει, αυτά ακούσαμε και είδαμε από τον κύριο Κασελάκη. Και εκεί θα αναγκαστούν οι αντίπαλες πλευρές να πάρουν θέση. Άρα δεν τελειώνει αυτή η ιστορία και γι' αυτό καλώς είπες τώρα ότι μεθαύριο εντός εισαγωγικών ο κύριος Ανδρουλάκης μπορεί να βρεθεί με παραπάνω βουλευτές στο κόμμα του ή να γίνει, αυτό είναι μια δεύτερη φάση, ή να γίνει χωρίς να πάρει αξιωματική αντιπολίτευση, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή να μπουν κάποιοι. Γιατί χρονικά δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το κόμμα με αυτές τις συνθήκες έτσι πως κανείς δεν εγγυάται, ακόμα και οι ίδιοι ότι θα αντέξει. Το ερώτημα όλοι λένε ότι θα διαλυθεί. Ο κύριος Κασελάκης μπορεί να βάλει άλλον στη θέση του. Μπορεί, υπάρχει ένα σενάριο να κατέβει η κυρία Τζάγκρη. Ακούγεται έντονα από χθες. Η οποία είναι πολύ κοντά του. Τις τελευταίες μέρες είναι με τον κύριο Καπνισάκη και την κυρία Τζάγκρη. Παρακολούθησαν και τον αγώνα την Εθνική Ελλάδος χθες το βράδυ. Ήταν οι τρεις τους. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία Δούρου, το όνομα της οποίας επίσης ακούστηκε, να κατέβει ως υποψήφια, γιατί έχουν ακόμα το περιθώριο να κατέβουν. Άρα τι γίνεται. Ο κύριος Κασελάκης
Είναι η μία πλευρά που ψάχνει παράθυρα για να μπει και να διεισδύσει και να προκαλέσει ρήγματα στο εσωτερικό, στο μικρό εσωτερικό θα έλεγα εγώ, των 87 και των άλλων ομάδων. Γιατί βλέπουμε ότι είναι η πλευρά Πολάκη, η 87 και η Κασελίστας. Ο κύριος Θανάσης Οικονόμου πάντως που επίσης φιλοξενήθηκε χτες στην εκπομπή μας, που είναι πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, γιατί είναι και αυτός το, η ομάδα του κύριου Κασελάκη, μας έλεγε ότι θα είναι υποψήφιος ο ίδιος, όχι ανταυτού, όπως λέει και η Φόφη, γιατί όντως ακούγεται το όνομα της Θεοδόρας, ενώ της Τζάγκρη. Αυτά το πρωί. Μισό λεπτό. Ο ίδιος. Αφού δεν τον θέλουν, Ευαγγέλη μου, γιατί κάθεται ο κύριος. Αυτά το πρωί, το βράδυ, παιδιά, συζητιόντουσαν κι άλλα. Αυτό που είπε η Φόφη έχει πολύ δίκιο, ότι δεν θα φτιάξει κόμμα. Ξέρετε τι μας είπε εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ είπα ότι παίζει τα αρέστα του, δεν είπα ότι θα φτιάξει. Ναι. Είπα ότι θα παίξει τα αρέστα κόμμα, του για να μην φτιάξει κόμμα αρχικά. Για να φτιάξει κόμμα ο κ. Κασελάκης δικό του, που δεν είναι τώρα πρόεδρος, δεν είναι τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να βάλει λεφτά από την τσέπη του. Έχει. Δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος, αλλά. Τι δεν ξέρεις, θα πρέπει να βάλει λεφτά από την τσέπη του. Ναι, αν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τα λεφτά θα είναι από την επιχορήγηση των κομμάτων που δίνει δημοκρατία στα κόμματα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να λαμβάνει κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια. Δύο να βγει μπροστά, μπροστά άλλο πρόσωπο τώρα, λες, που είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό είπατε, και να φτιάξει κόμμα. Θα φτάνουν οι βουλευτές όμως που θα στηρίξουν και θα στηρίξουν. Πώς, η κυρία Τσάγκρη είναι μαζί, κάνουν ποιος άλλος. Γι' αυτό νομίζω θα, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ό,τι κάνουν να το κάνουν εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω θα είναι. Πάρα πολύ άγρια σύγκρουση. Άντε, δεύτερος, ο κύριος Παπάς, ο πρόεδρος Παπάς. Των επόμενων εβδομάδων. Ποιοι άλλοι είναι μαζί πρέπει του. Πρέπει να έχεις 11 για να κάνεις μια ομάδα, το ξέρεις, στο κοινοβούλιο. Ναι. Ποιοι άλλοι θα πάνε μαζί του. Θα εξαρτηθεί η στιγμή και το διακύβευμα και το τι θα θέλει να κάνει ο κύριος Κασελάκης. Δύσκολο όμως παραμένει το εγχείρημα αυτό. Λοιπόν. Δύσκολο.